deep in the Mediterranean, on an island that has tried for generations to bury its past. A young woman is determined to bring that past into the light. Alexis is in Crete. To unearth a century of secrets. Τούτη είναι η Ελένη, η πρόγιαζά σου. Ήταν η δασκάλα στο σχολείο τη Πλάκα. Και τούτο εσύ είναι ο Γιώργη, ο προπάπο. Και τούτε οι δυο είναι οι κόρε του, η Άννα και η Μαρία. Η μαμά μου δεν θέλει να μιλάει πολύ για τη ζωή τη στην Ελλάδα. Για το νησί, σου έχει πει. Ποιο νησί? Τη Πιναλόγκ. A glimpse into forgotten lives. Θα κρυώσεις, να προσέχεις. Δεν είναι τίποτα. Θα περάσει. Λανιό μου. Filled with love. Μη κλαις, κόρη μου. Δεν θέλω να κλαις. Θέλω να είσαι δυνατή. Strength and hope in the face of adversity. Ποια είναι αυτή η κουβελιά? Αυτή με τα λουλούδια. Την Κυριακή θέλω να έρθετε σπίτι. Να δώσουμε λόγο. Αγαπητή Άννα, θέλω να προσκαλέσω εσάς και τους γονείς σας στο σπίτι μας την άλλη Κυριακή. Θέλω να παντρευτώ την κόρη σου, κύριε Γιώργη. Να μου την εδώκεις. Σ' αγαπάω. Αγάπη μου. Ποιος είσαι εσύ? Μανώλη. Ωραία, ξάδερφε. Εσύ πρέπει να είσαι Άννα. Αυτό που νιώθω εγώ για σένα είναι πιο δυνατό. Όλα τα άλλα. Όλα τα άλλα τι? Δεν μετράνε. Για μένα όμως μετράνε. Όμορφες σκέψεις υπάρχουν πολλές. Μα μια μοναχά είναι γραμμένη του καθενός μας. Κι εγώ είμαι σίγουρος πως βρήκα την καλύτερη. Η γυναίκα που θέλω να παντρευτώ είναι η κόρη σου, η Μαρία. Ο Μανώλης, ο Βαντουλάκης, ήρθε και με βρήκε για να σε ζητήσει. Ο Μανώλης θα παντρευτεί τη Μαρία. Γιατί όχι? Δεν τη θέλει και δεν θα την πάρει. Εσύ που το ξέρεις, ε? Με περνάς για βλακά. Άννα, σου μιλώ. Από πότε είστε μαζί? Πάψε! Τι είναι αυτό το σημάδι? Μοιάζει με εκείνα της μαμάς. Σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα σε κανέναν. Σε παρακαλώ. Εγώ θα μιλήσω στον πατέρα απόψε κιόλας. Κι άμα χρειαστεί θα πάω και στο γιατρό. Μην το μιλήσεις. Σε ένα μήνα παντρεύεσαι. Αλήθεια, πώς είναι να ζει κανείς εδώ μόνιμα? Θα ήθελα πολύ να μου πεις πώς αισθάνεσαι. Ο Κυρίτης είναι σπουδαίος γιατρός. Μου το είπε. Μια μέρα θα βγεις από εδώ. In sickness. And in health. Μα η ψυχή του είναι καλά, τότε μπορεί να γιατρευτεί και το σώμα του. For better or worse, in times of joy and times of sorrow, they never gave up. Μας ενώνει όλους ένα πράγμα. Γι' αυτό είναι η αρρώστια μας. Γι' αυτό, όσο μας μένει ζωή, ας προσπαθήσουμε να την κάνουμε όσο καλύτερη γίνεται.